έβλεπε κάτι από αυτή την πόλη, κυρίως από τη νυχτερινή πόλη, ή ήταν ένα γνήσιο original ροκάδικο, αυτό που ξέρεις ότι θα ακούσεις καλή κλασική ροκ μουσική, που θα συναντηθείς και θα συναστραφείς με κόσμο που έχει πάνω κάτω την ίδια φιλοσοφία με σένα. Μπορεί και όχι βέβαια, γιατί το ροκ στηρίζει απόλυτα και την διαφορετικότητα. Στην παρέα μου έχω την, και θα ξεκινήσω από την κυρία της παρέας, την Ευαγγελία τη Βερκανελάκη. Καλώς όρισες. Καλώς σας. Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ. Τι ωραίο μαλλί. Τι ωραίο μαλλί, φαντάζομαι το είπε και η Ειρήνη κάτω στο μακιγιάζ, έτσι. Είμαι σίγουρη. Και ο Νίκος Αγγελάκης και οι δύο ιδιοκτήτες του Rock Sugar Bar Plus. Καλώς όρισες, Νικόλα. Καλώς σας βρήκαμε. Τι κάνετε? Κοπλιμέντο για το μαλλί για μένα δεν έχει. Το δικό σου το μαλλί νομίζω ότι σήμερα το έχει αφήσει λίγο απεριποίητο. Είναι... Γι' αυτό δεν ήθελα να σε φέρω σε δύσκολη θέση. Είναι το φυσικό μου, οπότε. Είναι... Είστε καλά. Μια χαρά. Καλό ρίζικο να είναι. Καλές δουλειές και καλές ροκές και ωραία πράγματα να μας χαρίσετε. Νομίζω έλειπε αυτό από το κέντρο της πόλης. Ναι, εδώ και πολλά χρόνια υπάρχει ένα κενό. Αλλά όχι μικρό κοινό. Υπάρχει πολύ μεγάλο κοινό που το έψαχνε. Θα κινηθούμε όχι μόνο στη ροκ μουσική, αλλά θα παίξουμε 60s, 70s, 80s, κομμάτια παλιά, αγαπημένα. Και ευελπιστούμε ο κόσμος να μας αγκαλιάσει όπως θα τους αγκαλιάσουμε κι εμείς. Πώς ξεκίνησε όλη αυτή η ιδέα? Υπήρχε ο χώρος, φαντάζομαι, ένας χώρος που έμεινε αναξιοποιητός και ανεκμετάλλευτος για χρόνια. Αρκετά χρόνια, ήταν κλειστό. Και έρχεστε εσείς και φτιάχνετε ένα ροκ στέκι σε μια εποχή που δεν είναι πολύ εύκολη. Αυτή είναι αλήθεια. Υπάρχει μια συνέχεια. Έχουμε ξεκινήσει από τις 4 εποχές. Ακολουθώντας, πήγαμε σε άλλο κατάστημα. Το τελευταίο ήταν το All Seasons, κάπου στην Παλιά Πόλη, και τώρα πάμε στο Rock Sugar Bar Plus. Υπάρχει ακολουθία αυτή, λοιπόν. Ο κόσμος το ξέρει, το γνωρίζει. Και γνωρίζει και εσάς. Προφανώς. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και θα δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό, στο μαγαζί αυτό, το οποίο ήταν για χρόνια κλειστό. Ήταν η πρώην μικρή σκηνή, η οποία ήταν και αυτό ένα αγαπημένο μαγαζί πολύ, των Χανίων. Πολύ. Και σε αυτό έχω συνέχεια. Ήμουν 5 χρόνια παλιότερα στο ίδιο μαγαζί. Και εδώ ευελπιστούμε να μας αγαπήσει ο κόσμος όπως... Εγώ είμαι σίγουρη ότι ο κόσμος θα σας αγαπήσει και θα σας στηρίξει. Αρχικά γιατί δίνετε δώρο. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Αυτή εδώ η εκπομπή δίνει δώρα. Ένα μπουκάλι, λοιπόν, ο πρώτος που θα τηλεφωνήσει τώρα στο 28-210-36-708 θα κερδίσουν ένα μπουκάλι στο Rock Sugar Bar Plus. Το διαβάζω ακόμα γιατί δεν το έχω μάθει και με την πρώτη επίσκεψη θα το μάθω, είμαι σίγουρη. Για 4 άτομα. Τηλεφωνήστε λοιπόν 28-210-36-708 για να γνωρίσετε με αυτόν τον τρόπο τον καινούριο χώρο στην πόλη που σίγουρα δεν θα περάσει αδιάφορος, κάθε άλλο μάλιστα. Προτείνω να πάμε να δούμε το ρεπορτάζ της συναδέλφου της Κωνσταντίνας της Βαϊδάκη και να επιστρέψουμε για να το σχολιάσουμε. Πάμε. Άνοιξε τις πόρτες του το νέο ροκ στέκι της πόλης που δεν είναι άλλο από το Rock Sugar Bar Plus. Η ομάδα του Rock Sugar υποδέχθηκε τους φίλους της ροκ μουσικής με ιδιαίτερα κοκτέιλς. Ένας χώρος ζεστός, φιλόξενος, με ιδιαίτερη διακόσμηση που πραγματικά θα σας φτιάξει τη διάθεση. Το μεράκι του Νίκου και της Ευαγγελίας έχει πέσει πολύ μέσα και καταφέραμε να κάνουμε έναν χώρο, πιστεύω, αγαπητό στους φίλους μας στα Χανιά. Τον βοηθάω να πραγματοποιήσουμε το όνειρό του, να φτιάξουμε έναν καινούριο χώρο στα Χανιά, μοναδικό. Νομίζω ότι το έχουμε καταφέρει και ο κόσμος που μέχρι τώρα έχει έρθει αυτό μας έχει πει. Έχει πολύ χορό, αυτό έχω να πω, ότι στα Χανιά έλειπε ένας χώρος που όλοι έρχονται και χορεύουν. Διασκεδάζουν, χορεύουν, ακούν καλή ποιοτική μουσική, όχι μόνο ροκ. Υπάρχουν και άλλα ακούσματα, ελάτε να δείτε. Το
ροκ στέκι των Χανίων μπορείτε να απολαύσετε τον καφέ σας από τις 4 το απόγευμα και να συνεχίσετε πίνοντας το ποτό σας έως αργά το βράδυ. Ένας πολυχώρος που θα σας μαγέψει με τα θεματικά events, τις φοιτητικές βραδιές και τα live που θα οργανώνει καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα. Απευθυνόμαστε σε όλους τους Χανιώτες, ανεξαρτήτου ηλικίας. Τα ακούσματά μας είναι, ξεκινάμε από ροκ και ανοιγόμαστε σε διάφορους τύπους μουσικής. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι γιατί έχουμε μία ακολουθία από καταστήματα που έχουμε ανοίξει στα Χανιά και με αυτό εδώ το χώρο επισφραγίζουμε την αγάπη μας για την πόλη. Το νέο αυτό χώρο θα τον βρείτε στην Επιμενίδου και Μήνο ως γωνία. Χώρος. Τι ωραία που τον έχετε φτιάξει και αυτό που με εντυπωσίασε στο ρεπορτάζ, άκουσα έρχεται ο κόσμος και χορεύει. Ναι. Επιτέλους υπάρχει ένα νυχτερινό μαγαζί που μας δίνει τη δυνατότητα να χορέψουμε και έρχονται Χανιώτες και χορεύουν σε αυτές τις 20 μέρες, ένα μήνα που είστε ανοιχτά. Ακριβώς, έχουμε δημιουργήσει λοιπόν μία πίστα στο ροκ αυτό μαγαζί. Έχετε πίστα. Γι' αυτό έρχεται ο κόσμος και χορεύει. Έχουμε χώρο ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Για να χορεύει ο κόσμος. Και το έχουν αγαπήσει, το έχουν δει από την πρώτη στιγμή και χορεύουν. Εντάξει, φαντάζομαι ότι θα αναβιώσουμε στιγμές μοναδικές και από το παρελθόν, οι οποίες λείπουν πολύ και ενδεχομένως και οι νεότερες ηλικίες, οι οποίες δεν έχουν ζήσει αυτές τις ωραίες στιγμές της νυχτερινής ζωής, τώρα θα έχουν την ευκαιρία να τις ζήσουν. Είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία, λοιπόν. Εξαιρετικό, εξαιρετική προσπάθεια, Ευαγγελία. Πες μου, ποια είναι τα στοιχήματα που έχετε βάλει για την φετινή χρονιά, θα ξεκινήσω, για το φετινό χειμώνα. Μέχρι στιγμής τα έχουμε σχεδόν... Είμαι σίγουρη, τα έχετε κερδίσει, Ναι. Όταν είπαμε ότι θέλουμε να φτιάξουμε κάτι που να είναι μοναδικό, εγώ στηρίχτηκα στα 30 χρόνια εμπειρίας του Νίκου και ήμουν σίγουρη ότι θα είναι κάτι που θα είναι πολύ καλό. Και το πρώτο πράγμα που κοιτάξαμε όταν μπήκαμε μέσα στο χώρο είναι να του δώσουμε μια θετική ενέργεια. Δηλαδή, όποιος μπαίνει μέσα. Να νιώθει ότι είναι κάτι πολύ οικείο για αυτόν. Να μην κάθεται με το ποτό όρθιος, να περιμένει να δει κάτι ή να του τραβήξει το ενδιαφέρον. Να μπαίνει μέσα και να νιώθει ότι είναι ένα μαγαζί δικό του. Και αυτό το παρατηρώ, γιατί είμαι πίσω από την μπάρα και βλέπω. Όλοι νιώθουν έτσι και κυριολεκτός το όλοι. Άνθρωποι από 30 και πάνω μπαίνουν μέσα, αρχίζουν με το που θα παραγγείλουν να κουνιούνται, μετά θα βγουν στην πίστα και αρχίζουν να χορεύουν. Και είναι πολύ ωραίο αυτό. Και είναι και ένα στέκι το οποίο νομίζω ότι θα μαζέψει ξανά τις παρέες. Ακριβώς έτσι γίνεται. Τις παρέες, τις καλές, τις παρέες που έχουν τα κοινά ακούσματα, τις παρέες που θα πούν πράγματα, που θα χορέψουν, που θα διασκεδάσουν, που θα θυμηθούν, που θα κάνουν πάρα πολλά πράγματα. Και είδα ότι είστε και ανοιχτά καθημερινά από τις 4 για καφέ. Ναι. Από τις 4 για καφέ μέχρι τις 9-9.30 εκεί το γυρνάμε στο μπαράκι, βάζουμε την κατάλληλη μουσική, δινόμαστε στα χρώματα και τα αρώματα που πρέπει και είμαστε έτοιμοι. Πολύ ωραία. Ανοιχτά καθημερινά. Εκτός Δευτέρας. Ξεκουραζόμαστε τη Δευτέρα. Και πολύ καλά κάνετε να ξεκουραστούμε κι εμείς, γιατί είμαι σίγουρη ότι το μαγαζί θα σκίσει. Σας περιμένει ένας, και μας περιμένει ένας πάρα πολύ δυνατός ροκ χειμώνας και όχι μόνο ροκ. Να ευχηθώ καλή επιτυχία και καλές δουλειές. Η Στέλλα, η κυρία Στέλλα με κατάληξη κινητού 295. Είναι και η τυχερή που παρέα με άλλα τρία άτομα, με την παρέα της ουσιαστικά, θα πάνε και θα απολαύσουν τα ποτά τους στο καινούριο στέκι της πόλης, αυτό που πολλά μας υπόσχεται και πολλά πραγματοποιεί και είναι ακόμα η αρχή. Rock Sugar Bar Plus, δεν σας ρώτησα και το όνομα, ποιος το σκέφτηκε και από πού προκύπτει. Θα το ρωτήσω τώρα πριν κλείσουμε. Το όνομα λοιπόν το σκέφτηκε ο πρώτος ιδιοκτήτης των 4 εποχών, ο Βίκτορ Καρέλιν. Ναι. Αυτός λοιπόν ήταν ο νονός του ονόματος. Και... Δεν θα κάνετε κάποια ιδιαίτερη τελετή για τα βαφτίσια. Νομίζω ότι δικαιωματικά θα κάνουμε μια αναβίωση πάρτι των παλαιών 4 εποχών και θα μαζέψουμε όλους τους παλιούς εκεί, από προσωπικό μέχρι θαμώνες, και θα σκίσουμε. Τέλεια. Μου είπατε λοιπόν, μουσική από σταθερό DJ, θα μπαίνουν και διαφορετικοί DJs Όχι, μέσα. Θα είναι διαφορετικοί, δεν θα είναι σταθεροί. Πολύ ωραία. Ετοιμάζετε live. Θα κάνουμε και live. Διαφορετικά, ξεχωριστά, ιδιαίτερα live. Ακριβώς. Θα αναφέρεστε σε όλες τις δεκαετίες.
μέσα στα χρόνια αυτά που έχουν περάσει. Τι άλλο ετοιμάζετε στο άμεσο μέλλον που δεν θέλω να μου κάνετε αποκαλύψεις για τις εκπλήξεις που έχετε ετοιμάσει στον κόσμο, αλλά δώστε μου έτσι μια μικρή γεύση. Νομίζω ότι θα το κρατήσουμε για εμάς. Τίποτα! Θα το δείτε, τίποτα! Θα το ούτε δείτε. Ένα τόσο δά! Μια αποκλειστικότητα να μην έχω σε αυτή την εκπομπή κλείνοντας. Θα το μάθετε. Ωραία, να έρθετε ξανά, λέει, να μας τα πείτε, λέει η Κατερίνα Ιμπικάκη. Αλλά θα πρέπει πρώτα εμείς να ανταποδώσουμε την πρώτη επίσκεψη, όπως καταλαβαίνεις, Κατερίνα. Οπότε ετοιμάσου να πάμε να πιούμε τις ωραίες μας τις ποτάρες, να ακούσουμε ωραία μουσική και να χορέψουμε, γιατί έχει και πίστα. Σας ευχαριστώ θερμά, να είστε και καλά, καλές δουλειές. Είμαι σίγουρη θα τα πούμε όχι μόνο μία φορά, αλλά πολλές φορές μέσα στη σεζόν, γιατί θα μας απασχολήσετε πολύ και με ωραίο τρόπο. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς θα τα πούμε ξανά αύριο λίγα λεπτά μετά τις 4 εδώ στο Κόκκινο και στην Νέα Τηλεόραση. Υπέροχο υπόλοιπο στην Τρίτη, σας εύχομαι να είστε καλά και ό,τι και αν κάνετε, να το κάνετε με μεγάλα χαμόγελα, με καλή ψυχολογία και με τεράστιες αγκαλιές. Τεράστιες προς όλους. Πολλά φιλιά.